Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες προωθούν μετανάστες στον Εύρο. Στις εικόνες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Open, φαίνονται παράτυποι μετανάστες να περνούν το ποτάμι του Εύρου χωρίς βάρκα, κρατώντας ένα σκηνί, διασχίζουν κολυμπώντας το ποτάμι από την τουρκική πλευρά προς την απέναντι όχθη, στην ελληνική επικράτεια, στο ύψος των χωριών Αμόριο και Λάβαρα. Οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες είναι εκεί δίπλα και τους βοηθάνε να εισέλθουν επί ελληνικού εδάφους. Γνωστοί μάλιστα στις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, φαίνεται πως είναι οι άνθρωποι που έχουν εμπνευστεί και διοργανώνουν το λεγόμενο καραβάνι του φωτός. Πρόκειται για μια ομάδα συνολικά 8 Τούρκων διακινητών, οι οποίοι είναι ενεργοί τουλάχιστον από την περίοδο του 2015, όταν περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες είχαν περάσει τα ελληνικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Διατηρώντας ισχυρές διασυνδέσεις με τις τουρκικές αρχές, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από το καραβάνι του φωτός φέρονται να συμβάλλουν στην απελευθέρωση των ροών, όταν αυτό εξυπηρετεί την πολιτική της Άγκυρας, αλλά και να τις ανακόπτουν κάθε φορά που η τουρκική κυβέρνηση επιθυμεί να δείξει ότι συνεργάζεται με τις χώρες της Δύσης.